του Κωτό. Μπαίνει στην περιοχή ο Μάτζη. Το άνοιγμα είναι πολύ ωραίο για τον Ουγγιαλίδη, ο οποίο ανεβαίνει ψηλά. Η σέντρα για τον Μάτζη, το πλασέ. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη στο τέταρτο λεπτό. Εντυπωσιακά ο Οκτωγλίδη. Πάσα του ήταν κακή για τον Κουρδεσιώτη. Εδώ η πάσα για τον Μάτζη. Θα γίνει το λάθος, ο Μάτζη σε άδεια εστία. Θα πλασάρει και είναι το 1-0 για την ομάδα του Βόλου. Ένα τραγικό λάθος από τον Κουρδεσιώτη. Οι παιδούχοι ανοίγουν στο σκορ. Όχι, δεν υπάρχει γκολ. Είναι πέναλτι και κίτρινη κάρτα. Όχι, είναι γκολ κανονικά. 1-0 προηγείται η ομάδα του Βόλου με το γκολ του Μάτζη. Το λάθος από τον Κουτογλίδη σε μια φάση που έδειχνε πως μπορεί να την καθαρίσει εύκολα με την έξοδό του στο ύψος της περιοχής. Δείτε και πάλι εδώ. Η παλιά για τον Μάτζη φεύγει στην πλάτη του Κοντοέ. Κουτογλίδης θα χάσει την μπάλα. Κοντοέ προσπαθεί να ανακόψει έστω και αντικανονικά τον αντίπαλό του. Γι' αυτό το λόγο είδε και την κίτρινη κάρτα. Προλαβαίνει όμως ο Μάτζης, θα τσιμπήσει στην άδεια εστία, η μπάλα θα κυλήσει. Το δοκάρι μπαλά θα περάσει, χαμένη ευκαιρία από τα πόδια του Γκαλίτσιου. Τασιούλης πολύ ωραία για τον Μαρσολίνο, το παιχνίδι συνεχίζεται, το πλασέ, η μπάλα στο δοκάρι, στο 38. Και πάλι φιλοξενούμενοι στην επίθεση με τον Λουσάο. Μαρσολίνο θέλει να γυρίσει μέτωπο προς την εστία, εκεί θα κλειστεί, η μπάλα θα φτάσει στον Λούκα στο σουτ. Δεν ήταν δύσκολη η δουλειά για τον Καραγιολίδη. Συνεργασία από την αριστερή πτέρυγα, η σέντρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Ηλιόπουλο. Κακό το κοντρόλ. Ο Μάτζης, εξαιρετική προσπάθεια, το πλασέ out. Έκανε το δύσκολο και έχασε το εύκολο ο σέντερ φορ του Βόλου. Ωραία προσπάθεια του απέναντι στον Γκαλίτσιο. Έρχεται να δώσει βοήθεια. Και ο Πίτου Γκαρσία, η μπάλα θα περάσει για τον Λίτενα, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1 στο 47. Ισοφαρίζει η ομάδα του Απόλλωνα Λάρισσας, έξαλλοι πανηγυρισμοί και στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Σχεδόν 1,5 λεπτό μετά τη σέντρα στο δεύτερο μέρος, ο Απόλλων Λάρισσας φτάνει στην ισοφάριση με τον Λίτενα να νικά τον Καραγιολίδη. Στην πρώτη επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων, στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ είναι ο goalkeeper του Βόλου. Δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Το γκολ από τον Δημήτρη Λίτενα. Ξανά η φάση. Με αυτή την μακρινή παλιά δεν υπολογίζει σωστά ο Ουγγιαλίδης. Από την απομάκρυνση ουσιαστικά του Κουρτεσιώτη για να προλάβει τον Αντεντάκη. Μπαλά έφτασε στον Λίτενα. Εδώ δεν αποκλείεται τον Γιαλίδης να μπερδεύτηκε και από την Τασιούλης για τον Μασολίνο απέναντι από τον αντίπαλο goalkeeper. Το πλασέ θα σώσει τελευταία στιγμή ο Γκαλίτσιος στο 60. Υποθέσεις αντεπίθεσης τώρα για τον Βόλο. Περιμένει ο Κότο και θα πάρει την μπάλα. Καλύπτεται ο Κότο, η σέντρα, η μπάλα στα δίχτυα! 2-1 στο 61 για τον Βόλο. Ο Κότο κατά 99% ψάχνει σέντρα. Αυτό όμως καταλήγει σε ένα πανέμορφο πλασέ με την μπάλα στα δίχτυα του Κουτογλίδη. Προβάδισμα για τον Βόλο. Σε αυτήν την αντεπίθεση θα φανεί και από το replay ότι ο Κότο σηκώνει το κεφάλι για να δει την αντίπαλη περιοχή, να ψάξει κάποιον συμπαίκτη. Δείτε εδώ, καλύπτεται κανονικά ο Κότο. Σηκώνει κεφάλι και ψάχνει να βρει τον Μάτζη. Μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά. Θα ξεγελάσει τον Κουτογλίδη και θα καταλήξει στα δίχτυα του. Χτυπά αρχικά στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα.
Ποιο θα είναι ο εκτελεστή, αν θα είναι πάλι ο Πίτο Γκαρσία ή ο Καμπαγερό. Ο Καμπαγερό πλασαριστά τελικά για τον Τεντάκη. Δεν επέλεξε ένα απευθεία χτύπημα. Ο Τεντάκη στα σεντράρι. 3-1. Ο Πέντα στο 65 από την κακή έξοδο του Κουτογλίδη. Δίνει αέρα 2 τερμάτων στο Βόλο. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στι κερκίδε στο γήπεδο τη Νεάπολη. Πολύ ωραία η σέντρα. Πάρα πολύ ωραία η σέντρα από τον Τεντάκη. Ο Κουτογλίδη διαμαρτύρεται στους συμπαίκτες του. Έχει πάντως μερίδιο ευθύνης μεγάλο και αυτός από την κακή έξοδο που πραγματοποιεί. Μέσα σε 4 λεπτά η ομάδα του Βόλου πετυχαίνει 2 γκολ. Δείτε και πάλι η σέντρα από τον Τεντάκη. Ο Κουτογλίδης στην αποτυχημένη έξοδο, στο δεύτερο δοκάρι θα πεταχτεί ο Πέντα και με εύκολο πλασέ θα κάνει το 3-1. Τασιούλης έκανε λάθος με αυτή την παράλληλη πάσα, με τη μία το παίξιμο για τον Μάτζη, θα κρεμάσει τον αντίπαλο goalkeeper και πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ στο 69 ο Μάτζης. 4-1 για τον Βόλο. Πολύ όμορφο ποδόσφαιρο από την ομάδα του Χουάν Φεράντο. Ξεσπά και ο κόσμος στις κερκίδες. Παιχνίδι με τη μία για τον center forward της ομάδας, ο οποίος έχει την ψυχραιμία να σηκώσει το κεφάλι, να δει την έξοδο του Κουτογλίδη, να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η μπάλα γκελάρει στο χορτάρι. Θα τον κρεμάσει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από το 61 μέχρι το 69 ο Βόλος βρίσκει 3 γκολ. Και τον Γκαρσία εδώ κάνει επίδειξη της μπάλας που ξέρει και αυτό το μετατρέπει σε απλό ποδόσφαιρο για την ομάδα του. Δημήτρης Λίτανας, ο σκόρερ του Απόλλωνα Λάρισσας, μέχρι το πρώτο ημίχρονο και μέχρι την ισοφάριση όλα καλά. Από εκεί και πέρα όμως τι συνέβη? Πιστεύω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι για 60 λεπτά. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, αλλά παρότι είχαμε τις ευκαιρίες στο μάτς, κόντρα στη ροή του παιχνίδιου, φάγαμε το 2-1. Από εκεί και πέρα έπεσε η ψυχολογία μας και ακολούθησαν και άλλα γκολ. Τώρα εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά, να γίνουμε καλύτερη σαν ομάδα, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Τα περισσότερα παιδιά είναι καινούρια, για να φανούμε ανταγωνιστικοί με νέα έξοδο αθλήματος. Για τα επόμενα δύο παιχνίδια στον όμιλο με ΑΕΚ και Λαμία. Εντάξει, θα είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Όπως ξέρουμε, η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια πέρσι και η Λαμία μια ομάδα που παίζει Super League. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και ό,τι βγει, χωρίς άγχος. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, γεια. Το πρόσωπο του αγώνα, Βασίλης Μάντζης, με 2 γκολ σήμερα, λίγο πριν την αλλαγή, άγγιξε το χατρίκ, δεν το πέτυχες όμως. Ναι, σήμερα έκανα, θεωρώ, μια καλή εμφάνιση με τα γκολ. Απλά έχω χάσει 3 κλασικές ευκαιρίες. Είναι ένα θέμα αυτό, πρέπει να δουλευτεί. Θεωρώ ότι η ομάδα σήμερα στο πρώτο ημίχρονο δεν έπιασε πολύ καλή απόδοση και στο πρώτο τέταρτο, μέχρι να κάνουμε το 2-1, ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο είναι σίγουρα καλύτερος από εμάς τα πρώτα 15 λεπτά. Μετά βρήκαμε τον γκολ με τον Κογκότο και από εκεί και πέρα καταφέραμε, γυρίσαμε το παιχνίδι. Βάλαμε μετά κάποια γκολ και έγινε εμφατική νίκη από εκεί που ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια και ανέφερε τον γκολ του Κότο, σας είπε τίποτα, σούταρε ή έκανε σέντρα, τι πιστεύεις? Νομίζω είναι σούτ, έτσι όπως τον βλέπω φάτσα. Γιατί εμείς θεωρήσαμε ότι έψαχνες ένα στη σέντρα. Όχι, όχι, γιατί εγώ είμαι πιο χαμηλά, δεν έχω μπει δεύτερο. Έτσι νομίζω. Αλλά είναι γκολ, δεν μας νοιάζει, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτόν. Γιώργο, μια ερώτηση και από μένα, αν μπορείς να το αναφέρεις. Τελικά, πόσο δύσκολο είναι για ένα center forward την ώρα που βγαίνει απέναντι από τον αντίπαλο goalkeeper να σηκώσει κεφάλι και να έχει εικόνα του που βρίσκεται, ώστε να κάνει το πλασέ που έκανε ο ίδιος και σκόραρε? Ρωτάει ο Τόλης Χριστοφοράκης, πόσο δύσκολο είναι για ένα center forward να βρίσκεται απέναντι από τον τερματοφύλακα να σηκώσει το κεφάλι και να κάνει το πλασέ που έκανε εσύ. Το πλασέ. Εντάξει, θεωρώ ότι έχω περιθώριο χρόνο εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι δύσκολο ή εύκολο, είναι θέμα στιγμής εκείνη τη στιγμή. Τι ψυχραιμία έχεις,
να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Κερδίσατε το παιχνίδι σήμερα και πλέον έχετε μπροστά σας Λαμία και ΑΕΚ. Τα βλέπετε ως μάτς προετοιμασίας ή ότι μπορείτε να χτυπήσετε ακόμα και την πρόκριση? Εντάξει, εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Θέλουμε σίγουρα την πρόκριση. Πάμε στη Λαμία, νομίζω πως είμαι εκτός έδρας. Πάμε να χτυπήσουμε το παιχνίδι με όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι σίγουρα μια υψηλότερη κατηγορία, η Λαμία είναι φαβορή στο παιχνίδι. Αλλά και εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα.